Καταρχήν, το αντικείμενο της επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ θέτει υπαρκτά και σοβαρά ζητήματα σχετικά με την πιθανή εξαγορά της εταιρείας Fortinet από την εταιρεία Alter Ego, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για αυτή την τόσο κραυγαλαία περίπτωση, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να πάρει καθαρή θέση. Βεβαίως, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όσο σοβαρή είναι η επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τόσο είναι και υποκριτική. Διότι όλα, μα όλα τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που θέτει, και σωστά, ως κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποτέλεσαν στοιχεία και της δικής του πολιτικής, ως κυβέρνηση στα προηγούμενα 4 χρόνια. Και στα πάρουμε ένα-ένα. Έγιναν ή δεν έγιναν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ εξαγορές και συγχωνεύσεις μεγάλων επιχειρήσεων με χαριστικές ρυθμίσεις από τις τράπεζες? Προφανώς και έγιναν, όπως για παράδειγμα η εξαγορά της εταιρείας Μαρινόπουλος από το Σκλαβενίτη. Τις τράπεζες τις έχει πληρώσει πολλάκις ο ελληνικός λαός με τις γνωστές ανακεφαλαιοποιήσεις πολλών δισεκατομμυρίων. Δεν δείχνει κανείς σας όμως παρόμοια γαλαντομία. Και αυτό αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, να διασφαλιστούν στο ακέραιο οι εργαζόμενοι της Thomas Cook, να μην μείνει κανείς απλήρωτος ή ανασφάλιστος, να χορηγηθεί επίδομα ανεργίας για όλη τη διάρκεια της ανεργίας, να δοθεί έκτακτο βοήθημα, να παγώσουν τα δάνεια και οι λογαριασμοί τους. Υπήρξε ή δεν υπήρξε συγκέντρωση στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, την οποία φυσικά όχι μόνο δεν απέτρεψε, αλλά διευκόλυνε ο νόμος Παπά. Τρανό παράδειγμα η συγχώνευση του Άλφα με το Σταρ. Αλλά και για την περίπτωση που συζητάμε, που αφορά η συγκεκριμένη επερώτηση, η απόκτηση τόσων μέσων μαζικής ενημέρωσης επί ημερών ποιας κυβέρνησης έγινε? Έγινε ή δεν έγινε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ χαριστικές ρυθμίσεις προς ιδιοκτήτες ΠΑΕ? Προφανώς και έγιναν, όπως ο νόμος για τη διαγραφή χρεών σε εταιρεία συμφερόντων Σαβίδη. Και μάλιστα την τελευταία ημέρα πριν κλείσει η Βουλή, καθώς και τα εκατομμύρια που δόθηκαν από την περιφέρεια Αττικής για το γήπεδο άλλης ΠΑΕ. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να φέρετε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που ανοίγει διάπλατα την πόρτα στις στοιχηματικές εταιρείες να παρέμβουν πιο άμεσα, επιτρέποντας τη συμμετοχή εκπροσώπων ή και μετόχων τους στη μετοχική σύνθεση των ΠΑΕ, όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με το πρόσχημα του περιορισμού στο 15% στους μετόχους τους για να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Αυτό δεν είναι κραυγαλαία περίπτωση αθέμητου ανταγωνισμού με αυτήν για την οποία ελέγχεται και σωστά η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Το να συζητάμε για αθέμητο ή θεμητό ανταγωνισμό είναι σαν να ψάχνεις ψήλου στάχερα. Δεν είναι η στρέβλωση του ανταγωνισμού που παράγει μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά καρτέλ, αλλά είναι ο ίδιος ο ανταγωνισμός που τα γεννά. Άρα εδώ υπάρχει τεράστια υποκρισία και από τη μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που κάνει αυτά για τα οποία κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ως κυβέρνηση αυτά για τα οποία καταγγέλει τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έπιασε ο πόνος ούτε τον έναν ούτε τον άλλον για τις χαριστικές ρυθμίσεις από τράπεζες σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν σας έπιασε ο πόνος ούτε για τη συγκέντρωση στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν σας έπιασε ο πόνος ούτε για την εμπορευματοποίηση και τη διαπλοκή επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Τσακώνεστε, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχετε στοιχηθεί πίσω από διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό πάρα πολύ καλά. Σταματήστε λοιπόν να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Είναι στη φύση του συστήματος το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Το έχουν ζήσει, το έχει ζήσει ο λαός στο πετσί του. Το έχουν ζήσει οι φίλαθλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, με άλλα αθλήματα, ότι επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και πάντα όπως αγιάζει τα μέσα. Φυσικά οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά τους, τα συμφέροντά τους υπερασπίζονται, τα κέρδη τους. Το ζήτημα είναι ποια είναι η πολιτική που χαράσετε κάθε φορά. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ χθες, παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
συνεχίζουν να αρνούνται την υιοθέτηση των όριμων προτάσεων του ΚΚΕ για τη μεταφορά των ΠΑΕ από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού που είναι σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί που πρέπει να γίνεται ο έλεγχος για τα οικονομικά τους, για τα περιουσιακά τους, για τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον να αποδοθούν όλα τα χρέη στο δημόσιο και να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα. Βέβαια, ούτε αυτά αντιμετωπίζουν συνολικά την κατάσταση, όμως αποτελούν ένα περαιτέρω εμπόδιο στην επιχειρηματική δράση όλων αυτών των κυκλωμάτων, που όμως ούτε καν αυτά τολμάτε να αγγίξετε. Όλα τα αθλητικά νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς, είτε για τον αθλητισμό είτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλουν ως πρόσχημα την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, διαπλοκής, ανομίας, αλλά η κύρια επιδίωξη είναι η προσαρμογή του νομοθετικού περιβάλλοντος στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου να οριοθετεί το πεδίο της επιχειρηματικής δράσης και τη σύγκρουση παλιών και νέων τζακιών, να θέτει δηλαδή κάποιους κανόνες προκειμένου να μην χαθεί η μπάλα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών, αλλά με σαφή στόχο να διευκολυνθεί και σε αυτόν τον τομέα η καπιταλιστική κερδοφορία. Είναι φανερό ότι στον καπιταλισμό που κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα, αντικειμενικά και ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα, υποταγμένο στο βωμό του κέρδους, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, διαπλοκή και σύμφιση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με παρασιτικές επενδύσεις που έχουν συνδεθεί με τον επαγγελματικό αθλητισμό, ειδικότερα με το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει πεδίο πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής και μεγάλων σκανδάλων. Για το ΚΚΕ, και με αυτό να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, η πραγματική εξυγίανση του αθλητισμού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προϋποθέτει την κατεδάφιση του σάπιου κουδωνήματος, που έχει τα στηρίγματά του στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στους πολιτικούς, αθλητικούς και μηντιακούς παράγοντες, με τους οποίους διαπλέκονται και που εντάσσονται σε αυτές τις επιχειρηματικές τους διαπλοκές άλλες δραστηριότητες, είτε εξαγοράζοντας, είτε στείνοντας παιχνίδια, είτε ξεπλένοντας μαύρο χρήμα, είτε εξαργυρώνοντας την αγάπη χιλιάδων φιλάθλων για τα σωματεία τους, προκειμένου να διαμορφώσουν και να οικοδομήσουν ένα δίθεν λαϊκό προφίλ και να στρώνουν το έδαφος για άλλους οικονομικούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Ο μόνος έλεγχος που μπορεί να φέρει αποτελέσματα ουσιαστικά είναι ο κοινωνικός εργατικός έλεγχος σε συνθήκες λαϊκής οικονομίας και εξουσίας, όπου ο αθλητισμός θα είναι λαϊκό δικαίωμα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα υπηρετούν τη λαϊκή ανάγκη μιας γνήσιας αντικειμενικής ενημέρωσης, πέρα και έξω από επιχειρηματικές επιδιώξεις και ανταγωνισμούς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.